Για κάτω από τις 3.000 σημείωσε ο Γενικός Δίκτυς του Χρηματιστηρίου Αθηνών προχωρώντας σε νέα χαμηλά έτους για ακόμα μία μέρα μετά τις ισχυρές αναταράξεις που προκάλεσε στα χρηματιστήρια η κρίση του Αμερικανικού Χρηματοοικονομικού Τομέα μετά την πτώχευση της Lehman Brothers και επίσης την εξαγορά της Merrill Lynch από την Bank of America. Οι τιμέ πλέον παραπέμπουν στην πορεία τη αγορά τον Ιούνιο του 2005, με τον κλάδο των τραπεζών να δέχεται το μεγαλύτερο βάρο των παρενεργειών τη κρίση. Στι 3 ώρα, Ελλάδος, ο βασικό χρηματιστηριακό δείκτης, το χρηματιστήριο Αθηνών, υποχωρούσε κατά 4,30% στι 2.976 μονάδε, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 171 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικές απώλειες για τους τραπεζικούς τίτλους με την Εθνική να υποχωρεί 6,47% στα 28,34 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες κατά 2 ευρώ. Απόλυες και για τις άλλες τρεις μεγάλες τράπεζες της χώρας με την Αλφα Μπάνκ να υποχωρεί 5,70% στην τιμή των 14,90 ευρώ. Απόλυες 4% στην τιμή των 15,66 ευρώ κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιός, ενώ τέλος με απόλυες 4,39% στα 12,20 ευρώ κινήθηκε η Eurobank. Από τις επιχειρηματικές ειδήσει θετική παραμένει η UBS για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, όπως αναφέρει σε έκθεσή της με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου. Η χρηματιστηριακή μείωση στα 37 από 39 ευρώ την τιμή στόχο για την Εθνική. Για την Αλφα Μπάνκ ο στόχος μειώνεται στα 17 από 21,9 ευρώ. Για την Eurobank στα 17 από 22 ευρώ. Για την ΠΥΡΕΟΣ περιορίζει την τιμή στα 22 από 26 ευρώ. Ενώ χαμηλότερες τιμές δίνει επίσης για την Marfin Popular Bank στα 4,2 από 5,1 ευρώ. Ναι, υψηλότερη τιμή στόχο για τη μετοχή της Εθνικής στα 37,8 ευρώ από 36 ευρώ δίνει η Alpha Finance σε έκθεσή τη. Επιπροσθέτως όμως η διοίκηση του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα εκτιμά ότι τα κέρδη για το 9 μήνο του 2008 θα προσεγγίσουν τα 1,2 έως 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ πολλοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η χρονιά θα κλείσει με κέρδη της τάξης των 1,7 δισεκατομμύριων ευρώ. Σε μια άλλη είδηση, τα κέρδη της Eurobank εκτιμούνται πως θα διαμορφωθούν στα 665 με 670 εκατομμύρια ευρώ το 9 μήνο του 2008, καταγράφοντας αύξηση 5% σε σύγκριση του 9 μήνου 2007. Η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα πως από τις 22 Σεπτεμβρίου ο κύριος Κωνσταντίνος Μητρόπουλος λαμβάνει την ευθύνη του Αντιπροέδρου της Eurobank Χρηματιστηριακής.